Συνολικά 25 κλαδικά σωματεία απαρτίζουν την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ροδόπης. Το 2015 ήταν μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών για τα εκατοντάδες μέλη της Ομοσπονδίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Ανέστης Βαφιάδης. Ήταν χρονιά ορόσημο και αυτό που την έκανε ορόσημο ήταν ο έλεγχος κεφαλαίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπορικότητα, την επιχειρηματικότητα και πόσο πίσω μας γύρισε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα Λουκιάτα, μπορεί να σας δώσουμε αριθμούς, αλλά είναι επιχειρήσεις που ήδη έκλεισαν και μια σειρά επιχειρήσεων, όπως ξέρουμε στον Ομόρο Δόπης, είναι ήδη 500 επιχειρήσεις που ζητάνε να κλείσουν και δεν μπορούν, διότι το ελληνικό κράτος δεν αφήνει ούτε και να κλείσεις. Δηλαδή γι' αυτό είναι κάπου είναι περίεργο το θέμα των συγκεκριμένων αριθμών, να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς, τι γίνεται. Με δυσκολία κλείνει το 2015, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Εύρου, Αθανάσιος Μπέλλας. Όπως ανέφερε, κανείς δεν πρέπει να το βάλει κάτω για το 2016, καθώς προέχει η επιβίωση της κοινωνίας. Το 2015 κλείνει με δυσκολία, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω, γιατί πλέον η επιβίωση, γιατί δεν μιλάμε για ανάπτυξη μόνο, προέχει η επιβίωση της κοινωνίας και ένα μεγάλο κύτταρο της κοινωνίας, ίσως το μεγαλύτερο, είναι οι παραγωγικοί φορείς, ο αγροτικός τομέας και ο επαγγελματικός τομέας σε επέκταση. Γι' αυτό και εμείς σαν ομοσπονδίες, όπως και ο συνάδελφος προηγουμένως είπε, ότι έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια, κάνουμε συνέργειες, κοινές δράσεις και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό. Τη στήριξη της περιφέρειας και της πολιτείας γενικά ζήτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας, Γιάννης Παναγιωτίδης. Όλο αυτό το αβέβαιο πολιτικό κλίμα, όλη η διαδικασία του ελέγχου κεφαλαίων δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, που πολύ καλά γνωρίζετε έχουν τον ανταγωνισμό με όμορες χώρες, όπου είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν είναι δύσκολο επιχειρηματικά, να μπορούσαν να επιβιώσουν και να ανταγωνιστούν τις ξένες επιχειρήσεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Παρόλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις, σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις δεν το έβαλαν κάτω, προσπαθούν και παλεύουν ώστε να μείνουν εδώ, να μην φύγουν σε άλλες χώρες.